Χαίρετε. Ο Θοδωρής Ευκυλής. Και η Κατερίνα Παπαχρήστου. Μπασίστης και παραγωγός των Tango with Lions. Συνθέτρια των κομματιών. Ονομάζεται Tango with Lions. Οι Tango with Lions υπάρχουν επίσημα από το 2010 με την κυκλοφορία του πρώτου δίσκου, Verba Time, από την Inner Ear. Βγάλαμε το δεύτερο δίσκο μας το 2013, πάλι από την Inner Ear, Long Walk, ο τίτλος του δίσκου. Και φέτος, τον Ιανουάριο του 2018, κυκλοφόρησε ο καινούριος μας δίσκος, The Light, με κυκλοφορία πάλι από την Inner Ear Records. Και συνεχίζουμε. Ο πρώτος δίσκος ήταν περισσότερο ακουστικός. Τα μέλη έχουν αλλάξει από τον πρώτο δίσκο στο δεύτερο και επίσης στον τρίτο από δίσκο. Από το δεύτερο στον τρίτο. Από το δεύτερο στον τρίτο, ναι. Στο τελευταίο μας δίσκο είχαμε και πολλές συνεργασίες με μουσικούς για την ηχογράφηση. Όπως η Ναλίσα Γκριν συμμετείχε, ο Μο Μπόνς, ο Γιάννης Παξεβάνης, ο Μιχάλης Δικογιώργης. Ποια άλλη, ο Νίκος ο Γιούσεφ. Ο Γιούσεφ, ναι, ναι, ναι. Είναι πάντα ήταν δύσκολο, δύσβατο, σκοτεινό σημείο, γιατί ξέρεις, πώς να το περιγράψεις πάντα, υπάρχουν διάφορες ταμπέλες. Folk, rock, αμερικάνα, pop, όλα μαζί. New post πριν, new που post λέγαμε πριν. Ναι, πραγματικά. Το new folk, ας πούμε, με βάση, μάλλον ξεκινώντας εσύ από το ιδίωμα του new folk, ας πούμε, αυτό έχει αρχίσει και μεταλλάσσεται και γίνεται πιο ηλεκτρικό, γίνεται πιο ατμοσφαιρικό, γίνεται ανάλογα την περίοδο. Είναι για να καταρρύψουμε την ταμπέλα του είδους. Ναι, κάθε κομμάτι μπορεί να είναι. Ναι, κάθε κομμάτι, ναι, υπάρχει folk κομμάτι, ναι, υπάρχει πειραματικό, υπάρχει ποπάκι χιψτεράδικο. Ποπάκι.
Δεν ξέρω. Τουλάχιστον από τον καινούριο το Proof Desire, ας πούμε. Δημιουργεί μια κατάσταση. Τώρα το ανατασικό δεν πάει να πει ότι είναι και χαρούμενο ή μια κατάσταση, ας πούμε. Ναι, υπάρχει. Το πούμε, ναι. Και το What You Become να το παίζουμε. Ναι. Και εμείς χαιρόμαστε πολύ. Καλά, τώρα και ο καινούριος δίσκος δεν έχει παιχτεί ακόμα έξω. Από τους παλιούς για μένα είναι το Black. Από τους παλιούς είναι το Black, ε. Ναι. Αυτή τη στιγμή το ίντερνετ είναι το καλύτερο, ας πούμε, εργαλείο. Βέβαια, μπορεί να γίνεσαι γνωστός, ας πούμε, σε κάποιο έτσι λίγο πιο ευρύ κοινό, αλλά βέβαια υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο να σε ακολουθήσει αυτό το κοινό. Δηλαδή να κάνει την πράξη και να έρθει να σε ακούσει, να πάρει το CD, ας πούμε, ή το δίσκο που έχει στο βινήλιο.
Οπότε λιγάκι είναι μια μυστήρια κατάσταση το ζήτημα του promotion και κατά πόσο λειτουργεί πραγματικά. Πάντως η μπάντα είναι εξαμελής και πενταμελής σε αυτό που θα δείτε σήμερα. Να καλωσορίσουμε και τα νέα μέλη. Να καλωσορίσουμε τα νέα μέλη, τώρα θα τα πούμε όλα. Τα νέα μέλη είναι ο Διονύσης Μόρφη στην ηλεκτρική κιθάρα και η Μαρία Σαχπασίτη στα πλήκτρα και στα φωνητικά. Και στον Τέφη σε ένα από το κομμάτι. Ο Νίκος Βεργέτης στα τύμπανα. Ο Τζιμ Σταρίδας στο τρομπόνι. Και ο Θοδωρής στο μπάσο. Και η Κατερίνα. Και εγώ. Leaving our home.